Πριν από 53 χρόνια, η τιμιακάρα του Αποστόλου Ανδρέου επέστρεψε στην Πάτρα. Φυλασσόταν στη Ρώμη από το 1462 και επέστρεψε στην Πάτρα στις 26 Σεπτεμβρίου του 1964. Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν τότε στην πλατεία Τριών Συμμάχων ήταν συγκλονιστικές. Μάλιστα μου έλεγε ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο πολύ σεβαστός σε όλους μας Δημήτριος, κύριος Δημήτριος, ότι τότε ήταν αρχιμανδρίτης και μετέφραζε από τα γαλλικά στα ελληνικά και από τα ελληνικά στα γαλλικά, στη φωτογραφία μάλιστα φαίνεται, και μου έλεγε ότι του έκανε εντύπωση πως ο καρδινάλιος Μπέα, που παρέδωσε στον προκάτοχό μου Μητροπολίτη Κωνσταντίνο την Αγία Κάρα, που ήταν από τη φύση του ένας Ευρωπαίος, έτσι, θα έλεγα, ας μου επιτραπεί η λέξη, ψυχρός. Οι Ευρωπαίοι, ξέρετε, έχουν αυτό το συναισθηματισμό που έχουμε εμείς οι Έλληνες. Άρχισε να κλαίει βλέποντας τη συγκίνηση του πατραϊκού λαού που εδάκριαν, που έπεφταν γονατιστοί κάτω, που είχαν στρώσει στους δρόμους τα ημάτια τους, όπως διαβάζουμε και στην Αγία Γραφή, όταν έγινε η υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, η Βαϊφόρος υποδοχή. Έτσι λοιπόν και εδώ στην Πάτρα, οι πατρινοί με λουλούδια, με ό,τι καλύτερο είχαν, έστρωσαν στους δρόμους για να υποδεχθούν την Αγία Κάρα. Και τώρα το κάνουν στη Λιτανία, βγαίνουν από τα σπίτια τους, ρίχνουν λουλούδια στους δρόμους, στρώνουν τα χαλιά τους τα καλύτερα, για να περάσει επάνω ο Άγιος, όπως λένε. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Συμπληρώνονται λοιπόν φέτος 53 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα, στην πόλη που μαρτύρησε σε χιαστό σταυρό. Το γεγονός, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα τιμηθεί με λαμπρότητα το Σαββατοκύριακο με κορύφωση των θρησκευτικών εκδηλώσεων, την δοξολογία στην πλατεία Τριών Συμμάχων και τη λιτανία στην Οδό Αγίου Ανδρέου την Κυριακή. Το απόγευμα του Σαββάτου θα τελέσουμε τον μεγάλο και πανηγυρικό εσπερινό στο νέο ναό του Αγίου στις 7 η ώρα. Έχουμε καλέσει και άλλους Αγίους Αρχιερείς που θα συμμετέχουν στην πανήγυρη, αλλά και την άλλη ημέρα, την Κυριακή δηλαδή, από τις 7 έως τις 10:30, θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τελέσουμε και το μυστήριο της χειροτονίας εις πρεσβύτερων του διακόνου του Ιερού Ναού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Και το απόγευμα της Κυριακής από τις 6 παρατέταρτο και μετά θα αρχίσουν οι ιερές λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου με την Μεγάλη Λιτανία, η οποία θα αρχίσει από το ναό του, θα φτάσουμε εις την Ιχθυόσκαλα, θα τελέσουμε τον αγιασμό για τη νέα αλλιευτική περίοδο και μετά διαθαλάσσεις θα φτάσουμε στον μόλο της Αγίου Νικολάου. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο, το ενθυμίστε και η συμμετοχή σας είναι μεγάλη και σας ευχαριστούμε. Έτσι πιστεύω ακράδαντα θα είναι και η συμμετοχή σας εφέτος.